είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο η ηλεκτροσύνη στο ίντερνετ. Η τεχνολογία και η έρευνα στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του κέρδους και των εταιριών. Τέλος, μπαίνει, όπως πήγε από τους άξονες του πρώτου ψηφίσματος για τη δικαιοσύνη. Έτσι, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Δεν μιλάμε μόνο για το ζήτημα της βουλευτικής ασυλίας. Είναι το ζήτημα ολόκληρο από το χρονιστικό σύστημα. Θέλουμε τις φυλακές, θέλουμε φυλακές ανηλίκων, να παίρνουμε 15χρονα, ας πούμε, και να το καπετάνω στους 5 τύπους. Το ίδιο σκήτει για την ψυχική υγεία. Αυτή τη στιγμή η κατάθλιψη είναι η νούμερο ένα ασθένεια σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει σπίτι το οποίο να μην έχει αντακαταθλιπτικά, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιο είδος εξάρτηση. Είτε αυτό λέγεται τζόγος, είτε αυτό λέγεται ψυχότροπες ουσίες, είτε αυτό λέγεται ας πούμε ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι ζητήματα που πρέπει να ανοιχτούν. Και τελευταίο και βασικότερο κατά τη γνώμη μου, σχέση μας με το περιβάλλον, με τη μάνα μας, και που όπως είπε ο φίλος ο Βασίλης, τη μάνα μας τι κάναμε, να το πω, πουτάνα μας. Όλο αυτό το φαντασιακό που χτίστηκε ο καπιταλισμός και όλες οι θεωρίες που τον ακολούθησαν, έτσι. Αυτό το ζήτημα της ανάπτυξης, η αλόγιστη κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, αυτό είναι ένας παραλογισμός που πρέπει να σταματήσει, γιατί η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση είναι πάνω απ' όλα η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο. Και να μου επιτρέψει μια τελευταία λέξη, η οποία πρέπει να μπει επιτέλους και στον πολιτικό λόγο, η λέξη αγάπη, την οποία την έχουμε αφήσει μόνο έτσι με τις όλες τις αναγκαστικές. Την έχουμε αφήσει στον κριστιανισμό. Η λέξη αγάπη ως πράξη, που όπως μου είπε πρόσφατα ο φίλος μου Οδυσσέας, αγάπη είναι να δώσει στον άλλον τη δυνατότητα, το κίνητρο και το δικαίωμα να ακουστεί και να δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ για το πρόβλημα. Αγαπητοί συμπολίτε, παρακαλώ να μην χειροκροτάτε, διότι μου παίρνω το χρόνο. Θα σας παρακαλέσω, κανένα χειροκρότημα. Λοιπόν, ένα απλαρχικό και αν θέλετε κάνουμε το σύνταγμα. Χαρακτήρισαν αυτές τις λαοσυνάξεις με διάφορους χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρισμός πρώτος, ότι είναι αυθόρμητος. Δηλαδή, υποβιβάζουν αυτή τη συμμετοχή των πολιτών στο επίπεδο των ενστίκτων για να θεωρήσουν ότι μόνο ό,τι γίνεται με εντολή και με έμπνευση οποιοδήποτε άλλου πρέπει να γίνεται. Τι είναι και ποια είναι η διαφορά? Έκλεισε τα μάτια του, αυτό είναι το αυθόρμητο, το ενστικτόδικο. Ενώ η πράξη της παρουσίας σας εδώ είναι πράξη συνειδητή. Προϋποθέτει γνώση, επίγνωση, αυτεπίγνωση, αυτογνωσία, συνειδησιακή διεργασία και κοινωνική συνείδηση. Μια σειρά εργασιών συνειδητών που μας βγάζουν από το αυτόν. Ο δεύτερος χαρακτηρισμός είναι ότι το κίνημα αυτό είναι απολύτικο. Δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ποιο είναι το πολιτικό του χαρακτηριστικό? Το γεγονός και μόνο ότι εδώ ήρθατε για να λέτε. Δεν θα φύγουν εάν δεν φύγει η κυβέρνηση, η Τρόικα και το χρέος, αποκτάει από αυτού του ένα τριπλό πολιτικό περιεχόμενο αμεσπρεγουμένο. Επιλέγεται ο χρόνο. Λοιπόν, και πάμε στον τρίτο χαρακτηρισμό. Δεν έχει ιδεολογικό περιεχόμενο αυτή η λαοσύναξη. Δηλαδή της λείπει ο ιδεολογικός χαρακτήρας. Μα και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον της κοινωνίας, δηλαδή συζητάμε την ιδεολογία
της δουλειάς όλης αυτής που κάνουμε, της συμμετοχής, καταρρύπτει και αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το ερώτημα, ποιοι κάνουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Τους κάνουν δυστυχώς τα κόμματα της αριστεράς, δεν το κρύβουν αυτό. Διότι δεν γίνονται με εντολή δική του. Διότι δεν έδωσαν διαταγή για να γίνει. Διότι γίνανε από τη βούληση και τη θέληση των ίδιων των πολιτών. Αυτά τα κόμματα πρέπει να το ξανασκεφτούν και να ξαναδούν τη σχέση και το ρόλο του κόμματος σε σχέση με το λαό. Όταν λέμε λαϊκή εξουσία, τι εννοούμε? Το κόμμα στην εξουσία. Και ο λαός τι θα κάνει? Θα εκτελεί τις εντολές? Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν λέμε λαϊκή εξουσία, εννοούμε ο λαός στην εξουσία. Και επειδή πέρα από τα πειράματα που υπόθηκαν εδώ για την κλασική εποχή, εφαρμόστηκε και στην κατοχή με τη λαϊκή δικαιοσύνη και με τη λαϊκή αυτοδιοίκηση, εφαρμόστηκε η άμεση δημοκρατία, και επειδή εφαρμόστηκε επίσης στο χωριό μου στα περάσματα της Νάξου, περνάω στο δεύτερο αντικείμενο της ομιλίας μου, που είναι και το κύριο στα περάσματα της Νάξου. Λοιπόν, στα περάσματα της Νάξου εφαρμόσαμε την άμεση δημοκρατία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα? Ήμουν τότε βουλευτής, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, και επειδή βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τις δικές μου αρχές, τις δικές μου, είπα εκεί θα φύγω από τη Βουλή να πάω να εφαρμόσω στο χωριό μου τα περάθη της Νάξου την άμεση δημοκρατία. Ήρθανε τότε πολλοί και μου είπανε έλα στο τόπο μας και να κάνεις ό,τι θέλεις. Μα αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Θέλω να πάω στο χωριό μου που ο κάθε απερατήθης, τι νομίζετε, είναι μια προσωπικότητα ισχυρότατη που δεν δέχεται κανέναν ανώτερο από τον εαυτό του καθένα. Λοιπόν, θα πάω εκεί για να δω πώς μπορεί να εφαρμοστεί εκεί η άμεση δημοκρατία. Πήγα εκεί στο χωριό μου, σχηματίστηκε αμέσως από ανθρώπους προοδευτικούς μια επιτροπή, κάτοικοι το χωριό μου 1100, μια επιτροπή από 103 κατοίκους, φτιάξαμε το πρόγραμμα, εκείνοι απεφάσισαν τι θα είναι στο συνδυασμό και πήραμε τις εκλογές. Στην πρώτη λαϊκή συνέλευση, διότι και αυτό πήγαμε να το εφαρμόσουμε, τους είπα χωριανοί να εξηγηθούμε. Δεν με ψηφίσατε για την άμεση δημοκρατία. Με ψηφίσατε μια μεγάλη κατηγορία για να μέχετε κοντά σας για τα ρουσπέκια. Θα τον έχουμε κοντά μας, εδώ στο χέρι δεν χρειάζεται να το τηλεφωνάμε, να κάνει το χατήρι που θέλουμε. Να μας κάνει το χατήρι που θέλουμε. Ενώ ξέρανε ότι δεν κάνουν τέτοια ρουσπέκια. Στην αδικία ναι, αλλά όχι ρουσπέκια. Η δεύτερη κατηγορία είναι, ο Μανώλης ήρθε εδώ, οπωσδήποτε θα φέρει λεφτά για το χωριό, αν κάτι να μην το ψηφίσουμε να φέρει τα λεφτά. Μια τρίτη κατηγορία ήταν, να το πω έτσι, φανατικοί μου φίλοι, οι οποίοι λέγανε, ρε Μανώλη, θες αυτό που θες, έλα λοιπόν να το πες. Και είναι ζήτημα αν στα χέρια, στο χέρι μας του ενός χεριού, τέσσερις άνθρωποι πίστευαν τι είναι η άμεση δημοκρατία. Λέω να εξηγηθούμε. Ετσάλια είναι. Έτσι είναι. Εξηγηθούμε. Και αρχίζει η πρώτη σύγκρουση. Ζητάω να φύγει το νεκροταφείο μέσα από το χωριό, γιατί τα όμβρια νερά μέσα από τα σεστιπότα μου λύνουνε τις πηγές του νερού. Όχι, λέει, εγώ θέλω να θωρώ τον άνθρωπό μου. Λέω και η τάδε απεραχήσει σαπούνι στο καραβά και δεύτερη τον άνθρωπό της, και τι με νοιάζει εμένα, ας ερχόταν στη συλλογή να τον εξοδεύει.
κάνανε. Και πήρα 4